Έντονη και άμεση ήταν η αντίδραση του Εργατικού Κέντρου Ναυπλίου στις πληροφορίες που θέλουν να καταργούνται τα υποκαταστήματα του ΙΚΑ σε Ναύπλιο και Κρανίδη και να υπάρχει μόνο ένα στο Άργος. Ήδη συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο του Εργατικού Κέντρου Ναυπλίου και έστειλε επιστολή διαμαρτυρίας στους βουλευτές και τους αρμόδιους φορείς. Πλέον θα μιλάμε για δεδομένο Καλλικράτη και στον χώρο της υγείας πλέον. Οι πληροφορίες που μας έχουν έρθει από την Αθήνα έχουν έρθει από αξιόπιστες πηγές. Και είναι θέμα χρόνου, όπως μας είπαν. Και για να ενημερώσουμε και όχι μόνο τους ασφαλισμένους πλέον, είναι ένα τεράστιο κοινωνικό θέμα το οποίο, αν πείτε και ποιο δεν είναι τα τελευταία 2 χρόνια, αλλά αυτό πλέον νομίζω ότι ξεπερνάει τα όρια. Θέλουν τις διοικητικές υπηρεσίες του ΙΚΑ, δηλαδή του Άργους, του Ναυπλίου και του Κρανιδίου, να τις πάνε και να λειτουργούν στο Άργος. Δηλαδή πλέον οι ασφαλισμένοι από το Ναύπλιο και από το Κρανίδι θα πρέπει να πάνε να αποτανθούν, να πηγαίνουν στην καθημερινότητά τους, σε οποιοδήποτε πρόβλημα που έχουν, να πηγαίνουν στο Άργος για να βρίσκουν λύσεις. Δηλαδή, αυτός πλέον που δεν έχει χρήματα, αυτός ο οποίος δοκιμάζεται, ο συνταξιούχος, ο ανάπηρος, ο άνεργος, θα πρέπει λοιπόν να βρίσκει μεταφορικό μέσο, θα πρέπει να βρίσκει και το χρόνο και τα χρήματα βέβαια, για να πηγαίνει, ακριβώς, για να πηγαίνει στο Άργος για να δίνει τη λύση στο πρόβλημά του. Δεν ξέρω ποιοι νοσηροί εγκέφαλοι σκέφτονται αυτά τα πράγματα. Αλλά μόλις λοιπόν είμαι σίγουρος το μάθουν πλέον και ο κόσμος, σύν αυτά που ακούει καθημερινά και σύν αυτά τα οποία δέχεται καθημερινά, νομίζω ότι πλέον. Τι να πω, δεν ξέρω. Δεν μπορώ να καταλάβω ποιοι τα αποφασίζουν, γιατί αυτά ξέρετε γίνονται σε κάποια κλειστά δωμάτια. Υποτίθεται είναι αυτοί οι οποίοι τεχνοκράτες και οι οποίοι τέλος πάντων είναι γνώσεις των προβλημάτων. Αλλά τελικά αυτοί αποφασίζουν μόνο με βάση τους αριθμούς. Υπάρχει και ο κόσμος από πίσω τους αριθμούς, γιατί μπορεί να ευημερούν οι αριθμοί. Ο άλλος πρέπει να φύγει από το ηλιόκαστρο. Οι αριθμοί μπορεί να ευημερούν, αλλά οι άνθρωποι πλέον είναι κοινωνικό το θέμα. Οι άνθρωποι ευημερούν, οι άνθρωποι δεν ευημερούν. Και αντιμετωπίζουν πλέον φοβερά οικονομικά προβλήματα και η καθημερινότητά τους είναι πάρα πολύ σκληρή. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να τους δίνει άλλη μία για τα προβλήματα καθημερινά τα οποία αντιμετωπίζουν, να τρέχουν όλοι στο Άργος για να προσπαθούν να δώσουν κάποια λύση. Και πάνε μήπως μόνο μια φορά. Εδώ ξέρετε κι εσείς στο ΙΚΑ σχεδόν πόσες. Να μην πω σε καθημερινή βάση, αλλά αρκετές φορές το μήνα τρέχουμε όλοι στο ΙΚΑ για να δώσουμε λύση σε κάποιο πρόβλημα το οποίο τέλος πάντων αντιμετωπίζουμε. Άρα λοιπόν είναι τεράστιο το θέμα. Εμείς υποχρεωθήκαμε μόλις πήραμε τις πληροφορίες, κάναμε έκτατο συμβούλιο στο Εργατικό Κέντρο, βγάλαμε μια ανακοίνωση, βάζουμε πρώτων ευθυνών τους και την πολιτική ηγεσία, όχι μόνο τον επάνω, αλλά και εδώ και τον ντόπιον, γιατί το απευθύνουμε και στους βουλευτές εδώ του νομού μας και στον διοικητή επάνω του ΙΚΑ βέβαια και στον υπουργό. Ότι αν συνενέσουν σε οποιαδήποτε τέτοια απόφαση, τότε νομίζω ότι δεν ξέρω, φοβάμαι ότι δεν ξέρω αν αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή πρόβλημα μέσα στην κοινωνία, αλλά φοβάμαι ότι δεν θα μπορούν να κυκλοφορήσουν και θα είναι ανεπιθύμητοι, όπως λέμε, πλέον στο νομό Αργολίδος πλέον θα είναι ανεπιθύμητοι. Δεν είναι καθόλου σκληρή η έκφραση αυτή την οποία χρησιμοποιούμε. Δεν μπορεί να αντέξει πλέον ο κόσμος της εργασίας άλλο πλέον τέτοιες αποφάσεις και τέτοια μέτρα. Και θα πρέπει λίγο πριν αποφασίζουν τέτοια πράγματα να βάζουν λίγο το ακριβώς να σκέφτεται.